κύριος Ντράγκη τώρα ή εμάς γέλασε ή την Ευρώπη ή δεν ξέρω τι, να δώσουμε μερικές απαντήσεις. Και πάμε, στο μεγάλο θέμα. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι συντηρητικές δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρώπη βάζουν ένα θέμα. Και το θέμα και οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί δίνει προτεραιότητα στο θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό το θέμα λοιπόν αντιμετωπίστηκε ως μείωση στη χώρα μας, σκληρή μείωση του εργασιακού κόστους, σκληρή μείωση του κοινωνικού κράτους και έχει και συνέχεια. Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις αγορές, φαντάζομαι, της ΑΠΟ Ανατολής και να μπορούμε να σταθούμε στον πλανήτη. Είχε συνέχεια στο κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος, είχε συνέχεια στο κόστος της δικαιοσύνης και στο κόστος της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν... Επιτρέπετε μία διακοπή. Με εκπλήσατε πραγματικά. Εσείς δεν υπογράψατε το σύμφωνο για το Ευρώ Plus, το οποίο προβλέπει τη λογική της ανταγωνιστικότητας με τους άμεσους ανταγωνιστές, όχι της ελληνικής οικονομίας, της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις με αφήσετε θα μιλήσω. Αυτό δεν υπογράψατε. Θα το ολοκληρώσω. Λοιπόν, με το ΚΚΕ υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Συμφωνούμε στην ανάλυση και διαφωνούμε στο διατάφτα. Θα δικαιωθεί. Γιατί αξιοποιείτε την ανάλυση για να μπερδεύετε τον κόσμο. Αυτό δεν κάνει. Να ως εφορμιστές φαντάζομαι. Σας ακούω σαν να είστε στην αντιπολίτευση ακόμα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ως τώρα τουλάχιστον. Τώρα, περιμένουμε θα, πολύ θα πάμε, ενδιαφέρον θα πάμε και να δω κάποια λύση. Γιατί ακόμα δεν έχω δει. Θα το συνηθίσετε κιόλας να είναι κάποιοι στην αντιπολίτευση, δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε στις φυσιακές λύσεις και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Και θέλουμε να τις ανατρέψουμε. Δεν μπορούν να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές με μια χώρα που θα είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι των 11 εκατομμυρίων που είμαστε εμείς, και με πολύ μεγαλύτερες χώρες αν βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να ανατραπούν αυτές τις πολιτικές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να ανατραπούν οι δεξιές, οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, για να μπορούμε να, να τα απεξέλθουμε. Και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να υπάρχει ένας προοδευτικός συσχετισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα. Έχουμε κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση με τον Πιστόλη στον Κρόδαφο πέρσι το καλοκαίρι. Επομένως λέτε πολλές ότι πολιτικές... η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα δεν είναι λύση. Προφανώς δεν είναι λύση. Η λύση είναι να αντιμετωπίσουμε συνολικά οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, πολιτικές που είναι υφεσιακές και δεν τις πιστεύουμε. Και έχει μπει η χώρα εδώ και 6 χρόνια σε αυτό το φαύλο υφεσιακό κύκλο. Καλείστε να τις εφαρμόσετε, Υπουργέ, όμως. Βεβαίως, δεν τις πιστεύετε εμένα, αλλά καλείστε να τις εφαρμόσετε. Θα το καλύψω αυτό που λέτε. Και λοιπόν, είναι ένα ερώτημα πώς θα γίνει αυτό, γιατί σε κάτι που δεν λοιπόν, πιστεύουμε. Κληθήκαμε με τον Πιστόλη στον Κρόδαφο, γιατί θέλουμε να το ξεχνάμε αυτό. Να κάνουμε μια διαπραγμάτευση, η οποία τι έλεγε. Ένα μέρος του προηγούμενου προγράμματος θα το εφαρμόσετε, ώστε στη συνέχεια να πάμε στην αναδιάρθρωση του χρέους και να βγει η χώρα από αυτή την επιτροπή που είμαστε. Και αυτή είναι και η αντίθεση που ακούτε και με τον κύριο Γεωργιάδη και με άλλες δυνάμεις, όπως το ποτάμι, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν. Τι προτείνουν λοιπόν, για να δούμε ποιος κάνει. Πάντως εδώ αυτό το πακέτο που έρχεται τώρα, κύριε Σφίτζη, δεν είναι ηφεσιακό. Με τόσους φόρους. 9 δις, κύριε Κατσουλάκη. Είναι ηφεσιακό, αλλά είναι το τελικό. Πρέπει να πάμε στην αναδιάθρωση του χρέους, για να μπορεί η χώρα να βγει από όλο αυτόν τον κύκλο θα και να πάμε. Μπει. Βεβαίως θα πάμε. Ή πάλι θα φάμε το πακέτο στο κεφάλι και δεν θα πάμε. Πριν λίγους μήνες λέγαμε θα κάνουμε. Ρωτώ, γιατί βλέπω ότι ο Σόιμπλε προχθές είπε ότι μέχρι το 20 δεν χρειάζεστε τίποτα. Θα το δούμε τότε. Και πιο ισχυρός από ποτέ είναι στην Ευρώπη. Εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης και όταν κάναμε το καλοκαίρι διαπραγμάτευση τις ίδιες πιέσεις ασκούσαν. Και στη συνέχεια στο πρώτο βήμα που ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν το βλέπαμε χαρούμενο μάτι όλο αυτό που έγινε. Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πότε θα το λέμε και πάρα πολύ σύντομα. Υπουργέ, πότε θα ξεκινήσει αμέσως μετά την αξιολόγηση, έχουμε τουλάχιστον ένα ορίζοντα. Είμαστε μέσα στο χρόνο της διαπραγμάτευσης. Πιστεύουμε ότι πάρα πολύ σύντομα, κρατώντας και την αξιοπρέπειά μας, γιατί ξέρετε, κανείς δεν έβαλε στην Αμερική θέμα γιατί κατεβάζουμε ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Και πριν μια εβδομάδα
Και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι λέγανε άλλα. Κύριε Σπίτι, ναι, η κύρια αντίθεση αυτό, λοιπόν. Εσείς το είπατε ήδη. Ναι, η κύρια αντίθεση μα, λοιπόν. Κύριε Σπίτι, κάνετε υποχωρήσεις. Κύριε Σπίτι, κάνετε ότι κάνετε συμφωνήσετε. Κάνετε μονομερείς υποχωρήσεις. Ποιος θα βάλει. Η κύρια αντίθεση. Μονομερείς λοιπόν, υποχωρήσεις. Συνεννοείστε, κάνετε ένα βήμα προς τον αντίπαλο. Θα πούμε για τις μονομερείς. Θα πούμε για τις μονομερείς. Αυτό είναι υποχωρητικότητα. Η κύρια αντίθεση λοιπόν είναι. Μονομερείς υποχωρητικότητα. Είναι πάρα πολύ απλή. Τι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν στη χώρα. Ποιες είναι οι τομές που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Και θα πάμε να τις δούμε μία-μία. Ασφαλιστικό. Τι είχε προβλέψει η προηγούμενη κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Είχε προβλέψει ένα τριετία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Οριζόντια. Και ένα σύστημα. Μα θα με αφήσετε να μιλήσω. Μετά από 11. Ένα λεπτό τώρα. Μετά από 11. Μειώσαμε 3,5% από το εργαζόμενο. Μετά από 11, κύριε Χατζημαρκάκη. Μετά από 11 μειώσει συντάξεων. Δεν μπορεί να λέει τέτοια στιγμή. Μετά από 11 μειώσει συντάξεων, ψήφισαν ένα ασφαλιστικό το οποίο ανατριετία ανέβαινε σε ασφαλιστική κατηγορία και ανέβαινε εισφορές. Στου μηχανικού έφταναν 97% η αύξηση των εισφορών. Οριζόντια. Δηλαδή, ο μεγαλοεργολάβο, ο άνεργο. Ο καλά αμοιβόμενος, ο κακά αμοιβόμενος με τον μπλοκάκι, πλήρωναν το ίδιο. Μεταρρύθμιση, επί της αρχής μεταρρύθμιση, είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Που βγήκε ένα σχέδιο νόμου που λέει ότι θα έχουμε ένα ενιαίο ταμείο όλοι για να εξασφαλίσουμε την εθνική σύνταξη και θα είναι μια στιγμή και θα είναι αναλογικές εισφορές Λοβέρδου Κουτουμάνι πατάει η πρόταση και θα είναι αναλογικές εισφορές ανάλογα με το εισόδημα που θα έχει ο καθένας. Την προνοιακή σύνταξη που βάζει τη λογική των τριών αξώνων το τριαξονικό σύστημα, το γνωστό βεβαίως, και βάζει τη λογική της ανταποδοτικότητας. Οι εισφορές, με βάση το τι θα δίνεις, ενδέχεται να δίνεις. Άρα καταργεί επί της ουσίας τον κοινωνικό χαρακτήρα της Καραθασόπουλε. Αυτό όμως θέλει και ο ελληνικός λαός. Αν το ρωτήσεις, λέει πλήρωσα τις συντάξεις μου. Δηλαδή θέλει τα λεφτά του να τα βάζει στο συνταξιοδοτικό σύστημα και αυτά τα λεφτά να τα παίρνει πίσω. Δεν θέλει να τα δίνει στον κουβά των πολιτικών. Να τα κάνουμε γης μαλλιά. Αφήστε τον κουβά των πολιτικών. Γιατί κύριε Θεοχάρη, τα λεφτά που δόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία. Βορρά στο. Τα λεφτά που δόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά κάνανε πάρτι οι επιχειρηματίες που πέραν άτοκα δάνεια από την τράπεζα της Ελλάδος, από την τράπεζα της Ελλάδος που είχε τα αποθεματικά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς κανένα τόκο. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 25% και 30%, κάνανε πάρτι με τα χρήματα των ασφαλιστικών στο χρηματιστήριο για να τα φάνε, κάνανε πάρτι με τα δομημένα μόλογα. Επειδή είναι επιχειρηματικοί όμιλοι, το σύστημα το οποίο εσείς υπερασπίζετε. Θέλουνε, το σύστημα το οποίο επειδή εσείς το πολιτικό κατεστημένο το έβαζε σάπιο, όποιον ήθελε στα διοικητικά συμβούλια, κύριε Καραθασόπουλε, αυτό γι' αυτό πάρτι υπερασπίζομαι ότι τα λεφτά του ελληνικού λαού πρέπει να είναι περιχαρακωμένα και να πάνε για τη σύνταξή του. Αυτό υπερασπίζομαι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία ως μεταρρύθμιση πάντων. Αν θυμάμαι καλά, άλλαξε γραμμή σήμερα, ήθελε να κάνει περισσότερες απολύσεις, είχε ένα διεθνή. Μια διεθνή πρωτοτυπία στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, αφού έκανα πωλήσεις και δεν είχαμε οδηγούς στα λεωφορεία, ελεκτές εναέρες κυκλοφορίας, μηχανοδηγούς στα τρένα, δεν είχαμε τίποτα στους κρίσιμους τομείς του ελληνικού δημοσίου. Και θα κάνω και μια καταγγελία έτσι για να κάνω και καμιά αποκάλυψη στην εκπομπή σας, κύριε Χατζηνικολάου. Τελείως τυχαία στα λεωφορεία, είχαμε 900 μετατάξεις από οδηγούς σε άλλες θέσεις. Τελείως τυχαία στην ΟΣΥ, στον οργανισμό αυτό, 120 άνθρωποι περίπου απολύθηκαν και χάθηκαν και 340 υπηρεσιακοί φάκελοι που ερευνάμε τώρα αν είχαν μέσα πλαστά στοιχεία ή όχι. Τυχαία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που θέλαν να κάνουν στη λογική του να μειώσουν το κράτος. Το κράτος μειώθηκε πάρα πολύ, αλλά κοντεύαμε να χάσουμε τον εθνικό εναέριο χώρο γιατί δεν είχαμε ελεκτές εναέρειες κυκλοφορίας. Πέρσι, που παλεύαμε εμείς. Και βεβαίως, μεταρρυθμίσεις είναι να μην έχουμε εργασιακό πλαίσιο, το είπε. Είναι το 30% οριζόντια των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άχρηστη. Δεν μπορούμε να δούμε αν είναι το 50 ή το 10. Αυτό ήταν η αξιολόγηση του κ. Μητσοτάκη τότε. Το 30% άχρηστη και απολύονται. Άρα δεν ήταν
ταβάνι απολύσεις που είχατε κάνει. Δεν ήταν ταβάνι. Το σύστημα αξιολόγηση που είχατε ήταν. Συγκεκριμένο αριθμό 30% των δημοσίων υπαλλήλων άχρηστοι και απολύονται. Δεν είχε τη λέξη απόλυση. Ακούστε... Φέρετε τον νόμο τώρα και βγάλετε τη λέξη απόλυση. Αλλιώς το ψεύτης. Αυτό λοιπόν, το έλεγαν τότε ευελιξία του δημοσίου. Αυτό λέγανε ευελιξία του δημοσίου και αυτό λέγανε μεταρρυθμίσεις. Και πώς θα κάνουμε τη χώρα μας ελκτική, πώς το είπε ο κύριος Γιουρίας, επιχειρηματικά φιλική χώρα. Θα μειώσουμε κι άλλο το εργασιακό κόστος, δηλαδή τις ζωές μας. Αυτό θα μειώσουμε, τις συντάξεις, τις αμοιβές. Θα αυξήσουμε πάρα πολύ τις εισφορές του μικρού και μεσαίου, αλλά θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, όπως είχαν κάνει. Αυτό δεν είναι εξαγγελία, τα έχουν κάνει αυτά. Και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Και με την άξιση της φορολογίας, Υπουργέ, όμως το πετυχαίνουμε αυτό. Κάνουμε όχι, δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Αυτά είναι μέτρα που υποχρεωτικά πρέπει να τα πάρουμε για να τελειώσει η αξιολόγηση. Δεν τα πιστεύουμε. Όπως δεν πιστεύουμε και ένα, μεγάλο κομμάτι, και ένα μεγάλο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων, επειδή μπήκε το θέμα, που όμως από τη στιγμή που συμφωνήσαμε και δεσμευτήκαμε, τις προχωράμε. Μα κύριε Χατζηνικολάου, γιατί να μην δακρύσω. Όπως λέτε, αν είναι εγκληματικά. Γιατί τώρα, θα τα πω. Θα τα πω. Γιατί αλλιώς θα πτώχευε η χώρα. Δεν θυμάστε ότι όλοι λέγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάντε και υπογράψτε συμφωνία τώρα, ό,τι και να σας πούνε. Το ξεχάσατε, τα ξεχάσατε αυτά. Ναι, αλλά και τώρα δεχόμαστε. Ό,τι και να σας πούνε, υπογράψτε συμφωνία. Και τώρα σας λέμε εμείς και ακόμα δεν ξέρουμε και ποια θα είναι αυτά, Υπουργέ. Με το πιστόλι στο πρόταφο, τη θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού και αυτό κάνουμε και θα παραδώσουμε τη χώρα έξω από αυτήν την κατάσταση. Βήμα-βήμα. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Ό,τι και να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ό,τι και να κάνουν οι δυνάμεις που θέλουν να έχουμε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Εγώ θα παρακαλέσω να μην είναι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δεν είναι όλες, ή τα στελέχη της τόσο φιλική στο δόνο του. Ας μην είναι. Ας κρατάνε έτσι και ένα πατριωτικό χαρακτήρα. Εμείς το χατήρι και για την πρόσθετη ρήτρα του Δούνου του θα το κάνουμε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ακούστε, αυτό είναι ήδη από το πρώτο μνημόνιο μέσα στους όρους που έχει η χώρα. Ναι, όταν δεν πετυχαίνει στους στόχους... Για διαβούλευση επιπρόσθετων μέτρων. Ακούστε εδώ μιλό. Ακούμε όταν ότι πρόκειται να θεσμοθετηθούν τα μέτρα και να περάσουν από τη Βουλή. Με πρόστα μέτρα. Δεν υπάρχει τι να έρθει στη Βουλή. Θα είναι απλώς ότι αν το 2018 δεν πιάσουμε τους στόχους, θα πάρουμε αυτά τα μέτρα. Θα είναι απλώς λοιπόν, δηλαδή δέσμευση για να διαβουλευτούμε πρόσθετα μέτρα χωρίς να είναι θα είναι δέσμευση που έχει δοθεί ήδη. Είναι... Θα ψηφιστούν από τώρα. Όχι βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα ψηφιστούν από τώρα. Και δεν νομίζω, θα πάρει και το χρέος. Δεν νομίζω. Είναι, κοιτάξτε, είναι μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Ο κύριος Θεοχάρης είπε πριν και αυτό που είπε το έχω διαβάσει και σε διάφορα ειδησιογραφικά site σήμερα και ελληνικά και ξένα. Ότι αυτή η ρήτρα συνδέεται, αυτή η κάβα εντός πολλών εισαγωγικών, συνδέεται με το χρέος, με τη ρύθμιση του χρέους. Είναι μια διαπραγμάτευση, κύριε Χατζηνικολάου, σε εξέλιξη. Εμείς λέμε αλήθεια. Θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα και θα τα έχουμε όλα στο τραπέζι τώρα. Είναι ένα ερώτημα, μήπως δεν πάρουμε το χρέος ακόμα και αν ψηφιστεί. Τώρα, θέλω να πω και μερικά ακόμη για αυτά που είχαμε ζήσει και τι δέζουμε σήμερα. Όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Λοβέρδος, εγώ δεν ήμουν τότε στη Βουλή. Ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τότε λοιπόν με έπαιρναν συνάδελφοι τηλέφωνο που δεν είχαν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, καρκινοπαθείς, με παιδάκια με πολύ βαριές ασθένειες και δεν μπορούσαν να μπουν στα νοσοκομεία να κάνουν τη θεραπεία τους, να πάρουν το φάρμακό τους, να κάνουν οτιδήποτε επειδή χρωστούσαν στον ασφαλιστικό τους φορέα. Υπάρχει σήμερα αυτό. Τώρα ακόμα και αν έχεις πληρώσει, δεν υπάρχει. Σπίρτζη, δεν υπάρχει αυτό. Η αναμονή είναι τεράστια. Δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Ακόμα και αν έχεις πληρώσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δεν υπάρχει. Έχουν πρόσβαση όλοι στο ασφαλιστικό, στο σύστημα υγείας. Έχετε καταλάβει ότι ζητάνε ακόμα και πρόσβαση όλοι στο σύστημα υγείας. Παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί. Όχι έτσι. Παρακαλώ. Έχετε πάει στις νοσοκομεία. Έχουν πρόσβαση. Να δείτε πώς είναι η κατάσταση. Βεβαίως έχω πάει. Ότι ζητάνε από τους συγγενείς και πρωινό να φέρουν κάποιες φορές. Και πήγαινα και πριν. Φάρμακα δεν έχουνε. Αναμονή 6-8 μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος για την αυτοκριτική των πολιτικών που στηρίζεται. Αυτό λέμε λοιπόν. Ότι αυτά. Αυτά δεν είναι. Την ανοργανωσιά, την ανικανότητα στη διοίκηση. Αυτά δεν είναι πραγματικά πολιτικές που πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα.
Δεν είναι μεταρρυθμίσεις αυτά. Βεβαίως είναι μείωση και ευελιξία του κράτους, αλλά δεν είναι πολιτικές που τιμούν και τη χώρα και τους Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι πιστεύουμε από εδώ και πέρα ότι πρέπει να γίνει. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με μια έντιμη διαπραγμάτευση. Δεν κάνουμε πίσω στις κόκκινες γραμμές. Είστε αισιόδοξοι. Τιμούμε... Ναι, είμαι αισιόδοξος πολύ. Τιμούμε τη συμφωνία. Χωρίς τα τρία δις. Χωρίς τα τρία δις. Είμαι αισιόδοξος να σας πω και γιατί είμαι αισιόδοξος χωρίς τα τρία δις. Διότι αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα, παρά την, αν θέλετε, την κινδυνολογία πάρα πολλών κύκλων, είναι ότι όπου βγάζουμε ένα έργο παραχώρησης, εκεί που είχαμε έναν κάθε φορά να συμμετέχει, παραδείγματος χάρη βγάζουμε το Θριάσιο. Δεν υπάρχει ένας που συμμετέχει. Δηλαδή το country risk που έλεγε πριν, δεν είναι και τόσο country risk όταν έρχονται μεγάλα σχήματα, τράπεζες και συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι που βγαίνει με σύμπραξη δεν έχει έναν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει 5 και 6 σχήματα που ενδιαφέρονται από όλο τον κόσμο. Αυτά δεν είναι δείγματα που δείχνουν ότι η χώρα πάει στον κρεμό. Είναι δείγματα ότι η χώρα πάει να βγει από την κρίση. Εκτιμώ λοιπόν ότι το καλύτερο παράλληλο πρόγραμμα που έχουμε να κάνουμε, και εδώ θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση με όλα τα μέρη, είναι πώς πραγματικά θα πάμε σε μια άλλη λογική και μέσα από ποιους τομείς θα πετύχουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για να ρίξουμε και το βάρος μας και στις υποδομές, αλλά και σε αυτούς τους κλάδους. Και αυτό είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να είναι μόνο της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να έχουμε και πιο ευρείες συνενέσεις, για να μην αλλάξουν αυτές οι πολιτικές σε βάθος χρόνου. Πάμε στον κύριο Βέρτα. Τα ίδια ακριβώς προτείνετε κι εσείς. Το πρόγραμμα Juncker, το πακέτο Juncker, βάλετε 43 έργα. Όλα είναι στην ενέργεια, διαμετακομιστικό κέντρο η Ελλάδα και τουρισμός. Το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιούν και οι προηγούμενοι. Να μιλήσω λίγο γιατί... Πολύ σύντομα. 43 έργα. Πολύ σύντομα. Γίνεται και σπέκουλα από... 43 έργα. Σήμερα τα δώσατε. Πακέτο... Αυτό είναι. Το πακέτο ενέργεια, Juncker... μεταφορές, τουρισμός, τίποτα άλλο. Το πακέτο Juncker είναι... Όχι, δεν είναι σαν το ΕΣΠΑ. Είναι ιδιωτικά και είναι και συμπράξεις δημοσίου. 5,4 δις τα 600 ιδιωτικά. Εκατομμύρια. Κάνετε πολύ μεγάλους και δεν βλέπετε τους αριθμούς. Κύριε Χατζηνικολάου, το πακέτο Juncker δεν είναι σαν το ΕΣΠΑ. Δεν έχει ένα κομμάτι η Ελλάδα, ένα Ιταλία, ένα άλλο, μια άλλη χώρα. Εκεί ανταγωνιστικά όλες οι προτάσεις από όλες τις χώρες μπαίνουν σε ένα κουβά και όποιο έργο είναι πιο ώριμο επιλέγεται. Αν μπορέσουμε λοιπόν να βάλουμε ως χώρα όσο το δυνατόν περισσότερα έργα και δημόσια και ιδιωτικά μέσα στο πακέτο Juncker, ευχής έργο θα είναι. Ειδικά αν βάλουμε μεγάλα έργα ή αν βάλουμε ιδιωτικές επενδύσεις ή αν βάλουμε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα τα γλιτώσουμε ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είναι περιορισμένο ή από το νέο ΕΣΠΑ που θέλουμε να κάνουμε μικρομεσαία έργα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι προφανές. Πάμε στον κύριο Λοβέρδα. Θα νομίζανε οι τηλεθεατές ότι έχω πέσει σε κανένα πηγάδι επειδή δεν διάκοψα κανένα.